γιατί πήραμε την απόφαση και την πρωτοβουλία να κουβαλήσουμε το φάκελο με το αίτημα της ναυπάκτου. Εγώ θα έλεγα απέτηση να μην μετατεθεί στην πόλη μας, στην ναύπακτο. Τα χιλιόμετρα είναι γύρω στα 245 με 250, γιατί θα είναι όλο το παλιό οδικό δίκτυο. Συν που θα πρέπει να ανέβουμε από το Σύνταγμα έως το Υπουργείο Παιδείας. Συνοδεία. Συνοδεία θα είμαστε 4 αθλητές του Λεπάντο. Θα είναι ο Γκόγκος ο Χρήστος που θα είναι ο κατεξοχήν με το αμάξι που θα κουβαλάει την τροφοδοσία και θα συμμετέχει αυτός μαζί με το τρέξιμο εναλλάξει με τα άλλα δύο παιδιά. Θα είναι ο Γκόγκος ο Παναγιώτης ο ποδηλάτης, street ποδήλατο. Θα είναι ο Λαβουδάκης ο Κωνσταντίνος με mountain bike ποδήλατο που θα έχουν μεταξύ τους μια συνεχή εναλλαγή. Και ο Καραχάλης ο Δημήτρης εγώ που θα τρέχω non-stop μέχρι το τέλος της αποστολής μας. Και υπολογίζουμε στις 35-36 ώρες θα είμαστε στην Αθήνα μπροστά στο Σύνταγμα. Και από εκεί θα ξεκινήσουμε καθοδόν πάλι έτσι να δώσουμε μια έμφαση, να περάσουμε και το μήνυμα το οποίο θέλουμε να δούνε, να δει όλος ο κόσμος, να οδεύσουμε προς το Υπουργείο Παιδείας. Εκεί θα μας περιμένει ο Δήμαρχός μας, ενδεχομένως και ο Σεβασμιότος και η Οργανωτική Επιτροπή που θα έρθει σε επαφή με τους υπουργούς, με τον ανάλογο υπουργό του Υπουργείου Παιδείας, ώστε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να παραμείνουν τα ΤΕΗ στην πόλη μας. Η κακοκαιρία πόσο θα είναι εμπόδιο σε αυτό? Η κακοκαιρία δεν θα είναι καθόλου εμπόδιο, διότι γιατί δεν μας ενδιαφέρει αυτό το θέμα. Είμαστε προγραμματισμένοι για αυτή την αποστολή. Η δικιά μας ήταν η πρωτοβουλία. Είμαστε αποφασισμένοι για τα πάντα. Αλλά από ό,τι έχω δει στο ίντερνετ θα είναι καλός ο καιρός. Εντάξει, θα μας προβληματίσει λιγάκι το κρύο της νύχτας, γιατί πάμε λιγάκι ανάποδα. Τα χιλιόμετρα συνήθως αυτά θα βγαίνουν σε δύο μέρες και μία νύχτα. Αλλά για να προλάβουμε το Υπουργείο ανοιχτό την Παρασκευή θα πάμε δύο νύχτες και μία μέρα. Εντάξει. Ραντεβού λοιπόν στο Υπουργείο. Πρώτον Θεό, Παρασκευή, Παρασκευή το πρωί 10 η ώρα, κατά τις 7.30 με 8 θα περνάμε από το Σύνταγμα. Και δεν θα σταματήσουμε καθόλου. Αυτό θέλω να το επισημάνω. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Τα μηνύματα. Γύρνα μία πέση τώρα. Ωραία. Πάρω εδώ. Δεν το μπορώ να κάνω. Προσφάρω το πρωί θα μας υπολογίσουν. Για μπορώ πλέον να δύο πληθυντικό σε εμάς. Πιστεύω ότι έχουν τέτοια μεγάλη ψυχολογία που την έχετε δώσει, έχει φύγει από εσάς, από την καρδιά σας, από τη θέληση, με όλη την αγάπη που μας έχουν περιελάβει και θα τερματίσω μαζί με μένα αξιοπρεπώς. Λοιπόν, δεν θέλω να πω άλλα, η συνάντηση θα γίνει πλέον στην Αθήνα. Συνοδεύω όλη τη διαδρομή, τις σκέψεις και τα συναισθήματα των συμπολιτών μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Πάμε! Πάμε, παιδιά! Πάμε! 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 Πάμε!